Ένα τουρνουά μπάσκετ πολύ υψηλό επίπεδο με άρωμα EuroLeague θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο Ηράκλειο. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι Μιλάνο και Βίρτους Μπολόνια συνθέτουν μια πολύ δυνατή τετράδα με τους αγώνες στο κλειστό στα δύο ωράκια να αποτελούν πόλο έλεξης για τους φίλους του μπάσκετ. Η αποστολή του Ολυμπιακού, όπως και αυτή της Φενέρμπαχτσε, έφτασε πριν από λίγες ώρες στο Ηράκλειο. Ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Σάσα Βενζέγκοφ αναφέρθηκαν στη σημασία ενός τουρνουά όπου τα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άλλωστε, τα ρόστερ των τεσσάρων ομάδων απαρτίζουν superstar όπως ο Εβάν Φουρνιέ, ο Σκότι Γουίλμπεκιν, ο Βέιντ Μπάλτουιν, ο Νίκολα Μύρωτιτς, ο Ζακ Λεντέι και πολλοί άλλοι. Πολύ σημαντικό διήμερο για μας, γιατί στην ουσία αρχίζουμε και μαζευόμαστε περισσότερο. Είχαμε αρκετές ελλείψεις στα πρώτα δύο φιλικά. Και επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων, αυτό το φιλικό, αυτό το τουρνουά είναι πολύ σημαντικό. Οι αντίπαλοι είναι πάρα πολύ καλοί και οι τρεις άλλοι. Και φυσικά οι συνθήκες, όπως πάντα στο Ηράκλειο, είναι φανταστικές. Δεν υπάρχει το μπαρτζόκας μπάσκετ, υπάρχει το μπάσκετ είναι ένα. Είναι αυτό που κερδίζει και αυτό που δεν κερδίζει τελικά, καταλάβατε. Ελπίζουμε να είναι συμμέτοχοι σε το μπάσκετ που κερδίζει. Ας ελπίσουμε ότι θα γυρίσει μετά. Αυτή τη στιγμή δεν θα είναι εδώ ο Μιλουτίνοφ και ο Φαλ και ο Μακίσικ. Ο Εβάνς ούτως ή άλλως δεν ήταν. Οι άλλοι σε διαφορετικό επίπεδο φόρμας ο καθένας με βάση το πρόγραμμα που είχαν πριν, αλλά αρκετοί είναι εδώ. Έχουμε αρκετά βαθύ ρόστερ φέτος, οπότε θα είμαστε αξιόμαχοι ούτως ή άλλως. Οι ομάδες σίγουρα είναι στην αρχή της προετοιμασίας τους, είναι πολύ χρήσιμα τα φιλικά. Έχουμε κάποια χρόνια να έρθουμε στη Ηράκλειο. Θυμάμαι την πρώτη μου χρονιά του 2018 που είχαμε έρθει εδώ. Πάντα μας αρέσει να βρισκόμαστε εδώ. Το τελευταίο χρόνια το κύπελλο Ελλάδος γίνεται εδώ, οπότε είναι ένα γνώριμο μέρος για μας. Ξέρουμε ότι ο κόσμος αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια και θα έχει την ευκαιρία να δει ομάδες πολύ υψηλού επίπεδου. Έχουμε πολύ καλούς παίχτες στην ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι να δεθούμε γρήγορα, να γίνουμε ομάδα, γιατί οι στόχοι είναι προφανέστατοι. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε τι κυνηγάμε. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, πολλή δουλειά και πάμε να διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους. Ένα μήνυμα τέλος για τον κόσμο, τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στην Κρήτη. Τους περιμένουμε στο γήπεδο, όλο τον κόσμο της Κρήτης. Μας αρέσει να βλέπουμε παιδιά, οικογένειες, όλο το φιλάθλο κόσμο του μπάσκετ. Και είμαστε σίγουροι ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο για να δει, όπως είπα, αυτές τις πολύ καλές ομάδες επίπεδου Ευρωλίγκας.